Κάνω μεγάλη έκκληση σήμερα από εδώ προς όλες τις υπηρεσίες όλων των Υπουργείων, όλων των Δήμων, όλων των εμπλεκομένων φορέων, όλων των ανθρώπων που είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Συνεργαστείτε. Υπάρχει χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει συνεργασία για να εκμεταλλευτούμε τη χρηματοδότηση προς όφελος των συμπολιτών μας. Υπάρχει χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία και δεν χρησιμοποιούνται σωστά γιατί υπάρχουν αγγελώσεις. Γιατί ζούμε σε ένα δουλοκτητικό κράτος. Έχουμε μια δουλοκτητική, μια κρατική δουλοκτησία. Γιατί εκεί που μας λένε προχωρήστε γρήγορα, εκεί μας ορθώνουν και εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια πρέπει να τα ρίξουμε μόνοι μας. Τους τείχους πρέπει να τους ρίξουμε μόνοι μας. Μεγάλη έκκληση για την ταχύτητα. Αλλαγή. Αλλαγή ταχύτητας. Δεν μπορεί ένα έργο να χρειάζεται 18 μήνες για να κάνει την πρώτη εκταμίευση. Δεν μπορεί ένα μηχάνημα, ένας αξονικός τομογράφος να κάνει 18 μήνες να πάει σε ένα νοσοκομείο και να χάνεται πρώτον η ευκαιρία της τεχνολογίας της σύγχρονης, γιατί απαξιώνεται σε 18 μήνες, όπως καταλαβαίνετε, βγαίνει νέα τεχνολογία. Και δεύτερον, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν υπάρχει συνεργασία και δεν υπάρχει διαδικασία της ταχύτατης υλοποίησης των προγραμμάτων. Και όπως έλεγε ο Αλμπέρτ Καμί, η μεγαλύτερη ευεργησία, ευγνωμοσύνη προς το μέλλον, προς τα παιδιά μας, προς τη χώρα μας, είναι να τα κάνουμε όλα τώρα. Να προεξοφλήσουμε το μέλλον, όχι να μελοποιήσουμε το παρόν. Γιατί συνήθως τα σμπρώχνουμε για να μην παίρνουμε ευθύνες. Ναι, χρειαζόμαστε ανθρώπους και νομοσχέδια να είναι καινοτόμα, να είναι ηγετικά και να παίρνουν αποφάσεις και ευθύνες και λελογισμένα ρίσκα για να πάμε μπροστά. Εμείς είμαστε εδώ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον των συνανθρώπων μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και συνεργαζόμαστε για να πάμε γρήγορα.